φροντιστήριο ανέλυξη, άσκηση 4 της β' ομάδας. Λέει, έστω 0 μικρότερο α μικρότερο του β, δηλαδή είναι δύο θετικοί αριθμοί όπου α είναι μικρότερο του β, και ζητάει να διατάξουμε, να βάλουμε στη σειρά δηλαδή από το μικρότερο στο μεγαλύτερο, τρεις αριθμούς. Τον αριθμό 1, τον αριθμό α δια β και τον αριθμό β δια α. Γι' αυτό λοιπόν το πρώτο ερώτημα θα μπορούσαμε να πούμε ότι καταρχήν αφού το α είναι μικρότερο του β, μπορούμε να σχηματίσουμε το κλάσμα α δια β αν διαιρέσουμε και τα δύο μέλη αυτής της ενισότητας δια το θετικό αριθμό β. Αν διαιρέσουμε το θετικό αριθμό β, η ανισότητα βέβαια δεν αλλάζει φορά και θα γίνει α δια β το πρώτο μέλος μικρότερο από το β δια β, δηλαδή από το 1. Παρομοίως θα μπορούσαμε να σχηματίσουμε και το ανάποδο κλάσμα το β δια α και συγκεκριμένα αφού το α είναι μικρότερο από το β, μπορούμε να διαιρέσουμε και τα δύο μέλη με το θετικό αριθμό α, πάλι η ανισότητα δεν παθαίνει τίποτα. Θα γίνει λοιπόν α δια α, δηλαδή 1, μικρότερο από το β προς α. Και έτσι καταλήξαμε ότι το α δια β είναι μικρότερο της μονάδας και αυτό είναι μικρότερο από το β δια α. Βάλαμε λοιπόν στη σειρά, διατάξαμε όπως λέει στην εκφώνηση, από το μικρότερο προς το μεγαλύτερο αυτούς τους τρεις αριθμούς. Να δούμε τι λέει λοιπόν τώρα το δεύτερο ερώτημα. Να δείξετε λοιπόν, λέει, ότι στον πραγματικό άξονα ο αριθμός α δια β βρίσκεται πλησιέστερα στο 1 από ότι ο αριθμός β προς α. Με άλλα λόγια, αν δούμε λίγο το σχήμα, εννοεί ότι έτσι πως είναι η ευθεία των πραγματικών αριθμών, κάπου εδώ είναι ο αριθμός 1, ξέρουμε ότι το α δια β είναι πιο πίσω από το 1, ενώ το β προς α είναι πιο μπροστά. Θέλει λοιπόν αυτό που βλέπουμε στο σχήμα, ότι ο αριθμός α προς β είναι πλησιέστερα στη μονάδα, είναι μικρότερη απόσταση αυτή δηλαδή, από ό,τι βρίσκεται ο β προς α. Με άλλα λόγια, πρέπει να αποδείξουμε ότι η απόσταση του α δια β από το 1, η απόσταση του κλάσματος α δια β από το 1 είναι μικρότερη από την απόσταση του β δια α από το 1. Αυτό λοιπόν θέλουμε να αποδείξουμε και όπως ξέρουμε αυτό μπορούμε να το γράψουμε και με απόλυτες τιμές, ότι η απόλυτη τιμή του α δια β μείον 1 είναι μικρότερη από την απόλυτη τιμή του β δια α μείον 1. Αυτό λοιπόν θέλουμε να αποδείξουμε σε αυτό το δεύτερο ερώτημα. Λοιπόν, τι μπορούμε να κάνουμε για να αποδείξουμε αυτό το πράγμα. Καταρχήν, βέβαια, μέσα στις απόλυτες τιμές μπορούμε να τα κάνουμε μόνιμα με καπελάκι εδώ το β. Θα γίνει λοιπόν απόλυτη τιμή του α μείον β δια β. Θα θέλαμε να αποδείξουμε ότι είναι μικρότερο, ομοίως εδώ μόνιμα με καπελάκι το α, από την απόλυτη τιμή του β μείον α. Τώρα, μπορούμε να βγάλουμε αυτές τις απόλυτες τιμές γιατί ξέρουμε ότι πρώτα-πρώτα το α και το β είναι θετικοί αριθμοί και επιπλέον επειδή ξέρουμε ότι το α είναι μικρότερο του β, άρα αφενός μεν η διαφορά α μείον β είναι αρνητικός αν φέρουμε το β μπροστά, άρα αυτό το απόλυτο θα αρχίσει με ένα μείον, ενώ η διαφορά β μείον α θα είναι θετικός αριθμός, γιατί βέβαια το β είναι μεγαλύτερο του α. Πράγμα που σημαίνει λοιπόν ότι αυτή εδώ η ανισότητα θα γίνει μείον παρένθεση α πλην β δια β μικρότερο από το β μείον α δια α. Εν συνεχεία μπορούμε να κάνουμε και απαλληλή παρονομαστών, δηλαδή να πολλαπλασιάσουμε με το ελάχιστο κοινό πολλαπλάσιο που είναι το α επί β και είναι θετικός αριθμός, δεν θα αλλάξει φορά η ανισότητα. Εδώ θα απλοποιηθεί το β και θα μας μείνει το α, με το μείον βέβαια μείον α επί α μείον β. Θέλουμε να αποδείξουμε ότι είναι μικρότερο από το, εδώ θα απλοποιηθεί το α και θα μας μείνει το β επί το β μείον το α.
κάνοντας τώρα πράξεις και στα δύο μέλη, επιμεριστικές ιδιότητες δηλαδή, θα δούμε ότι γίνεται μείον α στο τετράγωνο συν α επί β μικρότερο από το β στο τετράγωνο μείον β επί α. Και τώρα μπορούμε να τα μεταφέρουμε όλα είτε στο πρώτο μέλος, είτε μάλλον είναι καλύτερα να τα μεταφέρουμε στο δεύτερο μέλος. Αν μεταφέρουμε λοιπόν αυτό στο δεύτερο μέλος θα γίνει α στο τετράγωνο. Το συν αβ θα το μεταφέρουμε στο δεύτερο μέλος θα γίνει πλην αβ, πλην βα, άρα πλην δύο φορές το αβ, συν β στο τετράγωνο μεγαλύτερο από το 0. Και παρατηρούμε ότι σχηματίστηκε μια έτοιμη ταυτότητα. Παρουσιάστηκε εδώ δηλαδή η ταυτότητα α μείον β και όλο μαζί στο τετράγωνο και θέλουμε να αποδείξουμε ότι είναι μεγαλύτερο μήνυμος. Αυτό βέβαια ξέρουμε ότι ισχύει γιατί είναι τετράγωνο και βέβαια δεν είναι 0 γιατί σίγουρα το α δεν είναι ίσο με το β αφού μας έλεγε από την εκφώνηση ότι το α είναι μικρότερο του β. Άρα λοιπόν μπορούμε να πούμε που ισχύει γιατί το α δεν είναι ίσο με το β, αποκλείεται λοιπόν αυτό να είναι 0. Λόγω του τετραγώνου θα είναι αναγκαστικά θετικός.